Υπαλλήλοι του Δήμου Κομωτινής, φορώντας μάσκες και γάντια, απομακρύνουν τα άψυχα σώματα των κύκνων. Περισσότερα από 200 πτηνά άφησαν την τελευταία τους πνοή στις όχθες της Ξηρολίμνης. Κύκνοι, φλαμίκο και φαραλίδες. Πάνω από 200 καταμετρήθηκαν τα πουλιά που έχουν πεθάνει. Κυρίως είναι κύκνοι, φλαμίγκο, φαλαρίδες, αλλά και πολλά άλλα είδη, κάποια παπιά, λίγα, λαγκώνα, μία λαγκώνα και κάποια κορμοράνη. Συναγερμός σήμανε και στη Διεύθυνση Εκτινιατρικής Υπηρεσίας Ροδόπης. Ο κίνδυνος της γρίπης των πτηνών είναι ορατός. Γι' αυτό το λόγο πάρθηκαν ήδη δείγματα από τους κύκνους και στάλθηκαν στο εργαστήριο αναφοράς της γρίπης των πτηνών στη Θεσσαλονίκη. Μόλις ειδοποιηθήκαμε ότι υπάρχουν νεκροί κύκνοι στην περιοχή εδώ της Ξηρολίμνης, κοντά στο Φανάρι, ήρθαμε και πήραμε δείγματα από 4 κύκνους, τα οποία στείλαμε στο εργαστήριο αναφοράς για τη γρίπη των πτηνών που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Οπότε περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα για το αν είναι θετικά στη γρίπη των πτηνών. Τα πρώτα σημάδια τι δείχνουν? Τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να είναι θετικά, να υπάρχει γρίπη των πτηνών. Αν τα δείγματα είναι θετικά, τότε υπάρχει κίνδυνος για τα 20 πουλερικά. Μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας θα πρέπει να ληφθούν, καθώς ήδη υπήρξε θετικό δείγμα σε 20 πουλερικά στην περιοχή Σώστη. Αν είναι ο ιός της γρίπης, υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τα 20 πουλερικά, ωστόσο υπάρχει η υπουργική απόφαση με συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας, τα οποία πρέπει να τηρούνται από τους πτηνοτρόφους. Είναι ανερτημένοι στο ίντερνετ, μπορούν να βρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν για να μην έχουν κάποιο κίνδυνο στην εκτροφή. Θα πρέπει σίγουρα να έχουν περιορισμένα τα πτηνά, τα πουλερικά, να μην είναι ελεύθερα, ούτως ώστε να έχουν επαφή με άγρια ζώα. Προσπαθούν να κρατηθούν στη ζωή. Κύκνοι στην Ξηρολίμνη του Φαναρίου, από τους τυχερούς. Δεκάδες άλλοι άφησαν στις όχθες της την τελευταία τους πνοή. Υδρόβια πανέμορφα πτηνά, με το μακρύ λαιμό τους κοίτονται άψυχα. Περισσότερα από 330 είδη πτηνών έχουν καταμετρηθεί στη Βιστονίδα και στις λιμνοθάλασσές της. Βρίσκουν καταφύγιο, ξεχειμωνιάζουν και κάποια από αυτά εξαποστέλνουν για να συνεχίσουν αμέσως μετά το μεταναστευτικό τους ταξίδι. Η ιδιαιτερότητα της λίμνης έγκυται στο γεγονός ότι στο βόρειο τμήμα της έχει γλυκό νερό, ενώ στο νότιο αλμυρό ή υφάλμυρο. Αυτό συνεπάγεται μεγάλη ποικιλία σε είδη χλωρίδας και πανίδας. Ωστόσο, αυτό το χειμώνα δίνουν τη δική τους μάχη να κρατηθούν στη ζωή.